Κοιτάξτε, κυρία Πρόεδρε, να δείξουμε όλη την καλή διάθεση απέναντι στον Υπουργό Υγείας, εφόσον αφορά τον καθορισμό ημερομηνίας που τώρα καθορίστηκε και πρέπει να οργανωθεί το δίκτυο. Ας δεχτούμε αυτό ως δικαιολογία. Αυτό όμως αφορά τα 10 πρώτα άρθρα. Τα υπόλοιπα άρθρα δεν αφορά το ζήτημα του εμβολιασμού. Δηλαδή τώρα το θυμηθήκατε το ζήτημα με τη φαρμακευτική δαπάνη. Τώρα. Τώρα θυμηθήκατε το ζήτημα της οικονομικής αυτοτέλειας ειδικού νοσοκομείου του ΕΣΥ. Τώρα τα θυμηθήκατε αυτά και τα βάζετε μέσα και μια σειρά άλλα τις διατάξεις. Άρα δεν ισχύει αυτό που είπατε. Αυτά ήταν εκ των προτέρων γνωστά, ήθελατε να τα ρυθμίσετε. Πώς τα φέρατε στις 7.30 ώρα, κύριε Υπουργέ, εφόσον δεν σχετίζονται με το ζήτημα του εμβολιασμού? Και του κυρίου Πέτσα 7.30 ώρα κατατέθηκε η τροπολογία. Έχει κάποιο επίγον χαρακτήρα. Σχετίζει με τον COVID, το πώς οργανώνεται η διαφημιστική. Πρέπει να αποσυρθεί του κυρίου Πέτσα. Και να έρθει τον επόμενο χρόνο, το νέο έτος, να τη συζητήσουμε κανονικά. Να συμμετέχουν και όποιοι φορείς. Δεν μπορεί να συζητηθεί έτσι. Και δεν έχει καμία σχέση με τα ζητήματα που έστω που σχετίζονται με τον κορονοϊό. Είναι συνολικότερη ρύθμιση της διαφημιστικής δαπάνης. Και θα το συζητήσουμε στο παραπέντε. Έστω και με τη μισή ώρα που λέτε να δώσετε ως περιθώριο. Δηλαδή είναι ζητήματα που εξεφεύγουν από κάθε λογική. Λέμε και με όλη την καλύτερη να δεχτούμε αυτά που λέει ο κύριος Υπουργός περί εμβολιασμού. Αλλά τα υπόλοιπα δεν σχετίζονται με αυτό. Γιατί τα φέραν τέτοια ώρα? Δηλαδή αυτοϋπονομεύονται με αυτά τα οποία λένε.